Γιώργο Γιόνι. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ο κ. Γιόνι αποτέλεσε ενεργό μέλος του τουριστικού οργανισμού. Ήταν παρόν στις συνεδριάσεις, οπότε είχε την ευκαιρία και να ενημερώνει από πρώτο χέρι για τα τεκτενόμενα, να ακούει τις απόψεις των φορέων και να συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων, κάτι που ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τον οργανισμό. Φυσικά, σαν οργανισμός, συνεργαζόμαστε με την εκάστοτε δημοτική αρχή και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα σας πω τι έχει προγραμματιστεί να γίνει και θέλω καταρχάς να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη σημερινή σας παρουσία. Αυτό δεν το αναφέρω με ένα απλά τυπικό τρόπο, διότι η παρουσία σας αποδεικνύει ότι πλέον έχει γίνει πεποίθηση όλων μας ότι η άνοδος του τουρισμού είναι υπόθεση όλων μας. Ότι ο τόπος μας δίνει όλες τις δυνατότητες που είμαστε υποχρεωμένοι να αξιοποιήσουμε και να αξιολογήσουμε για να το κάνουμε ακόμα πιο ελκυστικό. Είναι ελπιδοφόρο που σας βλέπω απόψε εδώ. Θέλω να πιστεύω ότι το ζητούμενο όλων μας και στόχος όλων μας είναι να πετύχουμε το καλύτερο για τον τόπο μας. Πιστεύω ότι επιτυχάνουμε το μεγαλύτερο ποσοστό των στόχων μας εάν όλοι μαζί προχωράμε προς την ίδια κατεύθυνση που είναι μία και μοναδική. Η τουριστική ανάπτυξη. Το έχω αναφέρει πολλές φορές και θέλω να πιστεύω ότι το γνωρίζετε όλοι ότι ένας από τους πιο βασικούς μου στόχους είναι να βλέπουμε το Δήμο μας στη λίστα με τους καλύτερους προορισμούς παγκοσμίως. Αυτό δεν είναι υπερβολή, ούτε κατόρθωτο. Και αυτό διότι αυτό το κομμάτι της γης που ζούμε όλοι εμείς έχει όλες τις προϋποθέσεις ώστε οι στόχοι μας να γίνουν πραγματικότητα. Κοιτάζοντας προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, όταν αναλάβαμε τα καθήκοντά μας ως νέα δημοτική αρχή, μία από τις αρχικές μου πρωτοβουλίες ήταν η υλοποίηση όλου αυτού του σκεπτικού. Γι' αυτό ήθελα να πω ότι σε κάθε διοικητικό συμβούλιο και στις περισσότερες εκτελεστικές που είχαμε με το LTO ήμουνα πάντα εκεί. Γι' αυτό προχωρήσαμε σε ενέργειες που θα αναφέρω και θα αναλύσω στη συνέχεια. Όταν όμως λέω ότι ο Δήμος πρέπει να είναι απόλυτος τουριστικός προορισμός, εννοώ ότι εμείς πρέπει να καλύπτουμε κάθε τουριστική ανάγκη, κάθε πλευρά, δηλαδή να είμαστε σε θέση να καλύπτουμε ακόμα και τον πιο απαιτητικό τουρίστα ή οποιαδήποτε μορφή τουρισμού. Επιτρέψτε μου λοιπόν να αναφέρω σε μια ιδιαίτερη μορφή τουρισμού. Δεν επιτρέπεται, θεωρώ και πιστεύω ακράδαντα, ένας τουριστικός προορισμός να μην διαθέτει τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που θα διευκολύνουν τη διανομή αμαία στο Λυτρόπολι μας. Έτσι, από το 2015 στο Δήμο μας προβλέψαμε κωδικό για έργα που αφορούν οποιαδήποτε μορφή διευκόλυνσης και προσβασιμότητας, ώστε ο Δήμος μας να μην υπολείπεται σε τίποτα και σε αυτό το τομέα. Έγιναν παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια, σε προσβάσεις στη θάλασσα, σε θέσεις στάθμευσης. Τοποθετήθηκε μηχανισμός πρόσβασης στην θάλασσα στην Εράιδα και έχουν εγκριθεί ήδη 4 λέει μηχανισμοί σε Ίσμη, Αγίου Θεοδόρους, Λίμνη Βουλιαγμένης και εδώ στο Λουτράκι. Προχωρήσαμε και ενταχθήκαμε στο ΕΣΠΑ σε Διάζω για όλους και το καταθέσαμε ήδη την πρότασή μας στην περιφέρεια. Η αρχή μας και το πιστεύω μας είναι ότι για να θεωρηθεί ένας Δήμος πρωτοπόρος σε τουριστικό επίπεδο πρέπει πάνω απ' όλα να έχει σημείο αναφοράς στον άνθρωπο, το τουρίστα, τον επισκέφτη, την διευκόλυνση της καθημερινότητάς του, της διαβίωσής του και την εξασφάλιση των καλύτερων συνθήκων για τις διακοπές του. Αυτό σημαίνει βήματα μπροστά, πρωτοπορία, πολιτισμό, ανάπτυξη και σε όλη αυτή την υπόθεση καλώ όλους σε μια συλλογική δουλειά, σε μια από κοινού συνύπαρξη για να τα καταφέρουμε αυτό που ονειρευόμαστε όλοι. Θα ήθελα να πω ορισμένες ενέργειες που έχουν ήδη ξεκινήσει, όπως είναι το Open Mall. Κατατέθηκε πρόσκληση για τις οδούς από Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι Σολομού, Κολοκοτρώνη μέχρι Καποδίστρια, μέχρι την Καποδιστρίου. Αυτό τι σημαίνει? Ήπια κυκλοφορία, αλλαγή προσόψης της στα καταστήματα σε συνεργασία με το Εμπορικό Σύλλογο και το Επιμελητήριο Κορίνθου,
με σκοπό την εύκολη προσβασιμότητα, αυτό που γίνεται σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Είναι ένα πρόγραμμα 1.700.000 ευρώ και πιστεύουμε ότι θα ενταχθεί η πόλη μας στο Open Mall. Μια άλλη κίνηση που έχουμε κάνει ήταν η ανάδειξη των μονοπατιών στα Γεράνια. Περιμένουμε να ανοίξει η πρόταση από το Πράσινο Ταμείο και έχουμε έτοιμη τη μελέτη και έχει κατατεθεί στο δασαρχείο για να πάρουμε την τελική έγκρισή της. Η μελέτη ανάδειξης της παραλίας του Τρακίου με τις κατασκευές προτινόμενες φωτισμός και ντους. Γνωρίζετε όλοι το πρόβλημα που είχαμε τα τελευταία χρόνια με τις κατεδαφίσεις των 33 καταστημάτων στην παραλία. Αφού εγκρίθηκε η μελέτη από όλα τα αρμόδια Υπουργεία, περιμένουμε την τελική έγκριση αυτή τη στιγμή από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης και υπόσχεση της Περιφέρειας Πελοποννήσου του Περιφερειάρχη και με τη βοήθεια, να πω την αλήθεια, πάρα πολύ του Γιώργου του Πετρίτσι, και ανεξάρτητα αν είναι προεκλογική σεζόν, τα σωστά πρέπει να τα λέω για τον οποιοδήποτε έχει ανακατευθεί, διότι ο Γιώργος ο Πετρίτσις, και δεν θέλω, είναι ένας άνθρωπος του τόπου μας και μας έχει βοηθήσει τουλάχιστον ό,τι έχει σχέση με την περιφέρεια σε όλα τα σημεία. Οπότε περιμένουμε την έγκριση της χρηματοδότησης των 5,5 εκατομμυρίων για την ανάπτυξη όλης της παραλίας και όλων των καταστημάτων. Ταυτόχρονα γίνεται και προχωράει η υπόλοιπη μελέτη, η οποία είναι για όλο το παραλιακό μέτωπο και φτάνει μέχρι την Εράιδα, με τον παραλιακό πεζόδρομο μπροστά που ξεκινάει από τον κινηματογράφο Ηλέκτρα και καταλήγει στην πιτσαρία του Μπάκου. Για τη λίμνη Βουλιαγμένης έχω κάνει επανειλημμένες συναντήσεις με τον κύριο Τερζάκη, τον διευθύνοντα σύμβουλο στη ΣΕΤΑ, που ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο να το συναντήσω. Αφού έκανα συγκεκριμένες ενέργειες με την κυβέρνηση, τον επισκέφτηκα 2 φορές στο γραφείο του κυρίου Τερζάκη στην ΕΤΑΔ και έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες και περιμένουμε την παραχώρηση στο Δήμο μας. Δεν μπορεί ο Δήμος να την εντάξει σε κανένα για χρηματοδότηση έργο εάν δεν την πάρει στο όνομα της. Θα πω, είναι μοναδική λίμνη σε όλη την Ελλάδα που το νερό ανήκει στην ΕΤΑΔ. Δεν είναι μόνο το κομμάτι γύρω-γύρω, αλλά είναι και το νερό. Ένα άλλο πράγμα που έχουμε κάνει και έχουμε προχωρήσει είναι για τη θέσπιση του γεωπάρκου στη θέση Σουσάκη. Έχουμε έρθει σε επαφή με τον καθηγητή κύριο Νίκο Ζούρα, ο οποίος είναι καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και είναι πρόεδρος του Παγκόσμιου Συνδέσμου Γεωπάρκου. Έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για να μπορέσουμε να το εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα. ΣΒΑΚ. Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες εκπόνησης με σκοπό την υλοκλήρωση και την έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχοντας εγκεκριμένο ΣΒΑΚ, θα τύχουμε χρηματοδότηση των έργων από το νέο ΕΣΠΑ. Να γνωρίζουμε όλοι ότι χωρίς ΣΒΑΚ, που νομίζω πολλοί δεν το γνωρίζουν, δεν μπορείς να χρηματοδοτηθείς από οποιοδήποτε πρόγραμμα βγει ευρωπαϊκό. Αρχαία Διώκτος. Ένα έργο το οποίο έχει σχέση και με τη Μαρίνα. Υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη από το Υπουργείο Πολιτισμού και από το ΚΑΣ, από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Έχουν γίνει επαφές και συζητήσεις με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, την κυρία Βραζάκη, και με τον Περιφερειάρχη για τη χρηματοδότηση του έργου. Νομίζουμε ότι το έργο αυτό είναι υψής της σημασίας για να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η επισκεψιμότητα της περιοχής. Πιστεύουμε με την ολοκλήρωση του έργου θα εκλείψει και ο λόγος του Υπουργείου Πολιτισμού και ειδικά του ΚΑΣ για την κατασκευή της Μαρίνας. Επειδή αναφέρθηκε το θέμα της Μαρίνας, δεν θέλω να πιάσω για το παρελθόν. Τότε που είχε γίνει η μελέτη για την κατασκευή της Μαρίνας, είχε περάσει από τα 6 Υπουργεία. Όταν βρέθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού, κόπηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, διότι δεν ενέκρινε την κατασκευή της Μαρίνας με το δικαιολογητικό ότι θα καταστρεφόταν η αρχαία διώκτηση.
Ο Σύλλογος Φίλων στη Διώρυγα μαζί με την Εφορία Αρχαιοτήτων ξεκίνησαν τον καθαρισμό του χώρου του αρχαίου σταδίου Ισμίας, ώστε να αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού τη μελέτη για την ανάδειξη του αρχαίου σταδίου. Υδατοδρόμια. Από τα τέλη του 16 προβήκαμε στη σύναψη σύμβασης για τα υδατοδρόμια του Λουτρακίου. Είναι τιμή μας να πω που έχουμε συντημότη μας τον Δημήτρη τον Βέλο, ο οποίος είναι βασικός σχεδιαστής των υδατοδρομίων όλης της Ελλάδος. Ο νόμος 4568 του 18 απλοποίησε τη διαδικασία αδειοδότησης των υδατοδρομίων. Εντός των επομένων ημερών πιστεύω τελειώνει η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.